και παιδιά, έχουμε το kraken, array, άφθονο, περαστικά. Τζότζο μου, περαστικά. Νάντσι, πάμε ένα στεφανοχείο έτσι, for all time sake. Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται. Θα πεθάνουμε όλοι. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε πια από αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί με κάτι άλλο. Θα μας τα πει η Άλκη τη. Σαν όπου ξυπνά. τη φτιάχνει τα βουνά Λέει να γεννηθεί σαν ηφαίστειο που ξυπνά Εφτά γενιές βυστό Λαβαμού. μου, λάβα μου, αίμα Τι χαμός παιδιά γίνεται με την ηφαίστεια Θα έχεις πάρει είδη στη γίνεται Εξεράγει ένα που δεν θα τολμήσω να το προφέρω στην Ισλανδία Άνοιξε η γη, άνοιξε ένα χωριό, θα μια πόλη Εξεράγει η Έτνα, πριν ένα μήνα εξεράγει ένα ηφαίστειο στην Ιαπωνία και δημιουργήθηκε ένα καινούριο νησί, που δεν είχαν πριν βεβαίω, ενώ μέσα στη χρονιά έχει εκραγεί ηφαίστειο στη Χαβάη, στο Περού και στη Γουατεμάλα. Εάν τη γλιτώσουμε εμεί από τη Σαντορίνη, έχω να σα πω ότι έρχεται χειμωνάκι το Σαββατοκύριακο. Και μάλλον θα μείνει, όταν λέμε χειμωνάκι, δεν θα φανταστείτε 5 βαθμού. Μιλάμε για 15, μιλάμε για 17. Μιλάμε τέλο πάντων όχι για 25. Και παιδιά, μαζί με το χειμωνάκι έρχεται και το δικό μου πονάκι και το δικό μου πανικάκι με τι δουλάπε, με τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά. Όσα χρόνια ακούτε αυτό το podcast και είναι μπόλικα τελικά, τόσα χρόνια σα ζαλίζω με αυτή τη δραστηριότητα. Κάθε φορά σα τάζω λεφτά, πάρα πολλά λεφτά αν θέλετε να έρθετε να τα κάνετε αντί για εμένα. Και το εννοώ. Ακόμα δεν έχει προσφερθεί ουσιαστικά κανεί. Μου στέλνετε μηνύματα, χάχαχα, χα, και εγώ τα ίδια κάνω. Προτάσει, κανεί. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εμά θα κάνουμε το ίδιο πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να σα πω ότι. Αυτό που λέει η Μαρή Κόντο, να κρατάμε αγκαλίτσες στα ρούχα μας και να ρωτάμε «Does it spark joy» και μετά ή να τα κρατάμε ή να τα πετάμε, εμένα τίποτα δεν μου κάνει spark joy, όλα μου κάνουν spark rage, απελπισία, άρη πότε θα μετακομίσουμε φωνές και γενικότερα ένα δράμα σε σημείο να εύχομαι να καούν ή τέλος πάντων να εκραγεί σαντορίνη. Ειλικρινά, μία στίβα ρούχα που δεν χωράνε πουθενά στο σπίτι μου, πεταμένα πάνω στο κρεβάτι, μου δημιουργούν παιδιά τέτοια υπαρξιακή κρίση που είναι μεγαλύτερη και από του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε πιο μετά εκεί. Θα το κρατήσω για το τέλο. Θα βάλω και warning πριν για όλου εσά που μπορεί να μην θέλετε να ακούσετε για ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκη. Αλλά αλήθεια, αυτή η βδομάδα ήταν περιβολάρα, ήταν λιβάδι, ήταν δεν ξέρω, η γη τη Επαγγελία. Και θα ξεκινήσω λίγο πιο κλασικά, όπω παλαιά. Με την ξενιτιά, Θανάση μου. Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό Νερό δολό, και το Θέλω να ζητήσω μια ταπεινή συγγνώμη στην ξενιτιά. Γιατί έμση, λέω, στείλτε μου μηνύματα στο Spotify εμι είχα ξεχάσει τώρα δύο-τρία επεισόδια να τα δω. Έμι είστε η πλειοψηφία από την ξενιτιά. Οπότε αυτή η ξενιτιά είναι αφιερωμένη, παιδιά, σε εσά που στέλνετε μηνύματα στο Spotify. Θα ξεκινήσω με τη μόνη μη ξενιτιά, που είναι η φίλη Γιώτα, που με ακούει εδώ και πολύ καιρό από Ηράκλειο και μάλιστα το προηγούμενο επεισόδιο το άκουγε με μουσικό χαλί τη θάλασσα. Γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι, τι να κάνουμε. Γιώτα μου ήταν καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο και αν θα με ακούσει με τα ποδαράκια με στην νερό, αλλά σίγουρα να ακούσει. Έχω πολλά φιλιά στη φίλη Δόμνα, η οποία λέει ότι ξεκίνησε να ακούει πέρσι το podcast από όταν μετακόμισε Κοπενχάγη. Τι ωραία εκεί. Τι ωραία. Ακούγομαι τώρα, ξέρει, αθιά, αλλά τι ποιότητα ζωή έχετε εκεί στην Κοπενχάγη. Ακούει, λέει, κάθε εβδομάδα κάνοντα τι καθημερινέ δουλειέ με το ποδήλατο και οι αποστάσει πάντα μικραίνουν. Ευχαριστώ. Θανάσει εσύ δεν μου λέει τώρα ότι πηγαίνω ερχόσον να με ποδήλατα στην Ιταλία. Είναι σαν την Κοπενχάγη ΙΤΕΑ. Όχι. <laughs> <laughs> Παιδιά, μακάρι να γίνουμε κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα μια σοβαρή πόλη για ποδήλατα, που δεν είναι ρε παιδί μου, ποδήλατο, μία νερατζιά, ένα παρκαρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, μία διάβαση για όσου έχουν προβλήματα με την όρασή του, ένα σκύλο κ.ο.κ. Να είναι ένα κανονικό ποδηλατόδρομο που μπορούμε να προχωράμε. Συνεχίζω. Χαλό από Παρίσι είναι η Μαρίζα. Σε ανακάλυψα χάρη στο φώτι. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Φώτης. Να μου θυμίσει, Μαρίζα. Και πολύ χάρηκα. Ακούω όλα τα επεισόδια στο δρόμο για το γραφείο. Είμαι κι εγώ 48 χρονών και έχουμε πολλέ κοινέ αναφορέ. Συνέχισε την υπέροχη δουλειά. Μαρίζα μου, πολλά φιλιά. Ελπίζω να μην έχει τίποτα κοριού εκεί πέρα στο σπίτι, πιάσει κι εσύ. Είδα τώρα διάφορου Έλληνε που έχουν πάει η Παρίσι. Το νου σα. Σα ξέρω μερικού. Κοιτάξτε να φέρτε πίσω τίποτα γιατί κυκλοφορούμε και στα ίδια σημεία. Συνεχίζω. Καλημέρα και φιλιά από το συνεφιασμένο Connecticut. Είναι Κυριακή πρωί και σα ακούω περπατώντα το σκύλο μου. Η καλύτερη του. Αρέσω και στο σκύλο. Οπότε σα ακούω με τα ακουστικά, η βόλτα είναι πάντα μεγαλύτερη. Α, γι' αυτό. Γιατί πας εσύ τη βόλτα, χαίρε το σκύλο. Λοιπόν, Connecticut δεν έχω έρθει, αλλά νομίζω ότι το φθινόπωρο πρέπει να είναι πανέμορφο. Από ταινίε που έχω δει και φωτογραφίε, γιατί έχει όλα αυτά τα φοβερά δέντρα που γίνονται κατακόκκινα και κατακίτρινα. Φίλοι, με έχει διορθώσει η Μάρθα. Apple TV δεν είναι κάθε Παρασκευή απαραίτητα τα νέα επεισόδια. Είχα πει για επεισόδια. Έχει δίκιο. Μερικά είναι Τετάρτη, μερικά είναι Τρίτη. Συνεχίζω. Έχω φίλη η οποία καίγεται στο Top Boy. Έγινα influenced και κοιμάμαι λίγο. Πώ μου είχε ξεφύγει αυτό τόσα χρόνια στο νησί. Τι να σου πω, Αυροδίτη μου, και εγώ την ίδια απορία είχα με τον εαυτό μου, αλλά βλέπει. Τι μου θύμισε γλυκιά μου μήνα. Έχω πάει αρκετέ φορέ τα παιδικά μου χρόνια στα άγραφα, λέγε το προηγούμενο επεισόδιο. Όντω υπέροχο. Εγώ αυτή τη βδομάδα ήμουν στο Καρπενήσι, επίση φανταστικό. Πολλά φιλιά από Βερολίνο. Ήσουν να Καρπενήσι Βερολίνο. Το έχει κάνει πέρα εδώ, θα παγκράτει η κολλιά σου. Λοιπόν, αυτή ήταν η ξενιτιά μα, παιδιά, για σήμερα. Υπόσχομαι, θα κοιτάω συνέχεια τα μηνύματα, όχι μόνο Instagram και στο Spotify. Σήμερα θα ξεκινήσω να λίγο ορθόδοξα θα σου πω τι εννοώ. Συνήθω ξεκινάω από την επικαιρότητα, παγκόσμια, πολιτική κτλ. Αλλά. Επειδή έτυχε να δω δύο πράγματα και θέλω πολύ να τα συζητήσουμε, θα ξεκινήσω στις παρυφές του entertainment. Οι προτάσεις μας θα γίνουν κανονικά στο τέλος. Απλά θέλω να συζητήσουμε δύο πράγματα που είναι ας πούμε entertainment, αλλά με πολλές έτσι παραμέτρους. Θα ξεκινήσω με την ταινία «Φόνησα» που την είδα σε Avant Premier, πολύ ωραία Avant Premier και όλα, εκεί στο Παλά, ήταν όλοι. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, ήταν πάρα πολύ πολιτικοί, ήταν μια καριοφιλιά καραμπέτη υπερθεάρα που είναι μια γυναίκα εκεί γύρω στα 60. Μιλάμε για κουκλάρα που αποθεώνουμε εκεί την Ιζαμπέλη Πέρεμη στη Γαλλία που μπαίνει και σε καμπάνιες μεγάλων οίκων. Δεν έχετε γνωρίσει καριοφιλιά, θα σας έλεγα εγώ ποια θα ήταν η κεντρική πρωταγωνίστρια όλων των καμπανιών. Λοιπόν, Θέλω να σας πω ότι η ταινία είναι εξαιρετική και να ομολογήσω ότι πήγα με πολύ καχυποψία και με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Παρά το ότι οι συντελεστές που ξέραμε όλοι ήταν εξαιρετικοί. Δηλαδή Λέμε Καριοφιλιά. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι εγγύηση. Θα σα πω όμω γιατί το φοβόμουν. Γιατί φώνησα μαζί με τη Μεγάλη Χήμερα και νομίζω σα το έχω ξαναπεί, είναι από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα. Και κάπω δεν θέλω να μου τα πειράζουν. Φοβάμαι όταν μου τα πειράξουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πολύ κατώτερο. Ε, Εύαν Άθενα και Κατερίνα Μπέη, καλά κάνατε και την πειράξατε τη φώνησα. Και Καριοφιλιά Καραμπέτη ήταν σαν η Φραγκογιανού να περίμενε έτσι υπομονητικά στι σελίδούλε τη, μέχρι να έρθει εσύ να την υποδηθεί. Ήταν τόσο καλό. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σκηνοθεσία. Καταρχά, ενώ το αρχικό έργο η φόνησα του Παπαδιαμάντη είναι στη Σκιάθο, από εκεί ήταν ο Παπαδιαμάντη. Το έργο το συγκεκριμένο γυρίστηκε στη Μάνη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσοι ξέρετε από Μάνη θα αναγνωρίσετε μπόλικη βάθια. Η φωτογραφία τώρα, η αισθητική ήταν εκπληκτική. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από την Ευανάθεν. Έχει τεράστιο ταλέντο σε αυτό. Τα εσωτερικά παιδιά των σπιτιών, έτσι πολύ δωρικά. Αν έχετε ξαναλέω, πάει βάθια, τα θυμάστε με του πέτρινου τοίχου που έχουν αυτά τα παλιά λιτά έπιπλα, που είχαν όλα αυτά τα αρτιζανά αντικείμενα τύπου σκάφε, κόπανου για τα ρούχα. Ήταν εκπληκτικό. Και ξέρει τι σκεφτόμουν, να αν τα βλέπω αυτά είναι η εποχή που πάμε και χρυσοπληρώνουμε, μιλάμε τώρα για 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 300 ευρώ, σε κάτι έτσι eco resorts, eco ξενοδοχεία οικολογικά, για να ζήσουμε έτσι σε δωμάτια με φυσικά υλικά, που είναι ακριβώ σαν και αυτά που ήταν τότε στη Φραγκογενού, απλά τώρα παιδιά χρυσοπληρώνονται. Να πω εδώ ότι και τα κοστούμια, τα ρούχα δηλαδή, τα παπούτσια, οι κάλτσες, το μακιγιάζ, τα μαλλιά ήταν υποδειγματικά τέλεια τέλεια, δεν μπορούσε να βρει ψεγάδι. Η διάρκεια, να σα πω επίση, ότι ήταν ανακουφιστικά σωστή. Είναι μία ώρα και 36 λεπτά. Ούτε πέντε ώρε, ούτε τέσσερι ώρε, ούτε τίποτα. Ούτε ξεχύλωσε, ούτε συμπιέστηκε το έργο. Και πάμε στο διατάφτα. Φοβόμουν κυρίω ότι η ταινία μπορεί να ήταν ή υπερδραματική, πολύ ρε παιδί μου, dramatic, ή από την άλλη να έχουν πάει σε μία βερσιόν πάρα πολύ μινιμαλιστική ούτε αυτός ο φόβος μου έπιασε. Ήταν ολόσωστη στο ρυθμό της, στο timing, στο pacing που λέμε. Η Φραγκογιανού παιδιά ήταν η Καριοφυλιά Καραμπέτη και η Καριοφυλιά Καραμπέτη ήταν η Φραγκογιανού. Ιδίω το τελευταίο μισάρο της ταινία, εκεί 20 λεπτο, παίζει πάρα πολύ μόνη τη. Παίζει σχεδόν τελείως μόνη της, με ελάχιστες προσθήκες άλλων ηθοποιών. Ειλικρινά το πώς περπατάει, το πώς αναπνέει, είναι η Φραγκογιανού. Και θέλω λίγο να σταθούμε στην ηρωίδα. Στην αρχή της ταινία έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Ελίτης, που ήταν μία μελέτη πάνω στο έργο του Παπαδιαμάντη, με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Έγραφε λοιπόν στην αρχή της ταινία. «Μια μέρα το παρελθόν θα μας ευνηδιάσει με τη δύναμη της επικαιρότητά του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό μας». Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα η Φόνησα και η Φραγκογιανού. Η γριά δηλαδή που έπνιγε τα κορίτσια. Ένα βιβλίο, μία ηρωίδα που ήταν πάρα πολύ τρομακτικά όταν τα πρωτοδιαβάσαμε παιδιά, γύρω στα 10 οι περισσότεροι νομίζω, εκεί 10, 12. Λίγο πιο μετά, αν το ξαναδιαβάσατε, εγώ έτυχε να το διαβάσω εκεί γύρω στα 20, 25, με προβλημάτισε. Και τώρα πια που είδα και την ταινία, αλλά το έχω ξαναδιαβάσει και πρόσφατα, ε, είδα το πρόσωπο της Φραγκογενούς, μία πάρα πολύ βασανισμένη, διαλυμένη, τραυματισμένη γυναίκα που όλοι τη χρησιμοποίησαν και τελικά όλοι την κατηγόρησαν σε μια εποχή παιδιά που οι γυναίκες δεν ήταν απλά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ήταν σχεδόν μη ανθρώπινα όντα. Έτσι τους φερόντουσαν. Για παράδειγμα, τώρα, σε αυτή τη βερσιόν, που ξαναείδα τη φώνησα, συνειδητοποίησα αυτό που λέγανε οι παλιοί ότι έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι και δεν θέλαν τα κορίτσια, δεν ήταν μόνο για το λόγο τα κορίτσια θεωρούνταν κατώτερα όντα, που θεωρούνταν, ήταν και το θέμα της πρίκας. Ότι ένας πατέρας που είχε πέντε κόρες έπρεπε να βρει πέντε πρίκες ή αλλιώς να τις λουστεί στο σπίτι, να μην έχει τι να τις κάνει. Αν δεν έχετε διαβάσει τη φόνησα, θα επιμείνω πάρα πολύ να τη διαβάσετε. Και αν το έχετε διαβάσει, θα επιμείνω ακόμα πιο πολύ να το ξαναδιαβάσετε κατά τη γνώμη μου, αυτό ορίζει εν μέρη κάτι κλασικό. Όταν δηλαδή είναι ένα βιβλίο που μπορούμε, διαβάζοντάς το σε διαφορετικές δεκαετίες, με διαφορετικά δεδομένα της εποχής, να δούμε κάτι άλλο. Ο Γερός και η Θάλασσα είναι ένα τέτοιο, το Μόμπι είναι ένα τέτοιο, το Άνθρωποι και Ποντίκια είναι ένα τέτοιο. Γι' αυτό είναι κλασικά αυτά τα βιβλία. Και η Φόνησα είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Ενώ η Ευανάθενα το είπε και στην Πρεμιέρα και το έχει πει σε πολλέ συνεντεύξει, ότι προσπάθησε με αυτή τη διασκευή που έκανε στη Φόνησα να μην μισήσουμε του άντρε, Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι αν το δει, θα έχει σφιγμένο το σαγόνι σου όλη τη μία μισή ώρα. Δεν θα στεναχωρεθεί, δηλαδή, εγώ δεν έπαθα ρε παιδί μου θλίψη. Έπαθα τρομερά νεύρα. Τρομερά νεύρα όταν βγήκα. Δηλαδή, είδα κιόλα έναν ηθοποιό άντρα τη ταινία, ο οποίο έκανε ένα πολύ φρικτό τύπο, έξω από την πρεμιέρα και ήθελα να πάω να τον πιάσω από τους γιακάδες, σαν αυτά που κάνω στην Αμερική, να του πω «ρεαλίτη», να πω κάτι τέτοιο. Και εγώ και όλες που έτυχε να δω και ψυχοκόρες, που επίσης σας το έχω συστήσει επανειλημμένα, που είναι και αυτές αληθινές ιστορίες γυναικών από την εποχή που τα σπίτια είχαν ψυχοκόρε και είναι τραγικές. Εντάξει, σε κάνει όλο αυτό το κόμπο να έχεις κάποια νεύρα, όχι γενικά ρε παιδί μου με τους άντρες, Ίσως και λίγο γενικά με τους άντρες, ιδίω όμως με αυτού που λένε «Ε, μωρέ, τι γίνε κοκτονία, «έλα μωρέ, τι γυναικοκτονία, κοκτονια ε μωρε Δείτε τη φώνησα, αγόρια, δείτε και ψυχοκόρες και ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί η Φραγκογιανού δεν ήταν απλά μια φώνησα. Ήταν ένα ολόκληρο σύμβολο και ένα συμβολισμός μιας εποχής και του τι ήταν η γυναίκα εκείνη την εποχή. Ξέρεις τι άλλο δεν ήταν αυτό που νόμιζα. Που σα το είχα συστήσει και σα είχα πει ότι δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ για το Ρόμπι Βίλιαμ. Μάλιστα. Ε, ε, είναι διαφορετικό από ό,τι περίμενα πάρα πολύ, ενδεχομένως και εσείς, γιατί αποκαλύπτει έναν άνθρωπο τελείως άλλο από αυτό που φανταζόμαστε. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι συνέχεια με το Σόβρακο. Θα το βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Είναι συνέχεια με ένα βρακί. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μπορεί να είναι επειδή ακριβώ όλο είναι unfiltered και πάρα πολύ ειλικρινέ. Οπότε να μην έχει και τα ρούχα. Λέω εγώ τώρα, προσπαθώ να το εξοραίσω. Δεύτερον, μιλάει σχεδόν μόνο του για τον εαυτό του. Δηλαδή είναι τέσσερι ώρε μονόλογο. Μιλάει κάποιε στιγμέ ο συνεργάτη του που γράφανε μαζί τα τραγούδια στη σόλα εποχή του και λίγο η γυναίκα του. Κυρίω όμω μιλάει μόνο του. Και όλο έτσι είναι λίγο άματερ. Είναι λίγο πρόχειρο. Δηλαδή αντίθετα με τον Μπέκαμ, αν το είδατε το ντοκιμαντέρ, που μίλαγαν οι άπαντες, γνωστοί και άγνωστοι, κυρίως πάρα πολύ γνωστοί, αυτοί οι δύο ήταν ταυτόχρονα icons, ήταν ταυτόχρονα superstar Βρετανοί και στη Βρετανία αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Και επειδή τα ντοκιμαντέρ τους βγήκανε σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή με πολύ λίγες μέρες διαφορά, δεν μπορείς παρά να τα συγκρίνεις. Του Μπέκαμ λοιπόν ήταν ένα πολύ λαμπερό και feel good ντοκιμαντέρ και πολύ έτσι με μάλαξη από δημόσιες σχέσεις. Του Ρόμπι όμως είναι ένα πολύ κλειστοφοβικό, είναι πολύ σκοτεινό και είναι και πολύ παιδιά στενάχωρο. Μία άλλη διαφορά είναι ότι ας πούμε στο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ κυριαρχούσε ρε παιδί μου η αγάπη του για την μπάλα η αγάπη για την τέχνη του. Ενώ στην περίπτωση του Ρόμπι κυριαρχεί ο πόνος του, το τραύμα του, το πραγματικά παραλυτικό άγχος που είχε και οι καταχρήσεις μέσα στις οποίες ζούσε. Η κρίση πανικού που λέει ότι είχε on stage είναι φρικτές. Και δεν του αρέσει και η δουλειά του, όχι η δουλειά που κάνει, το έργο, το έργο που παράγει και βασικά δεν του αρέσει ο εαυτός δεν αγαπάει καθόλου τον εαυτό του. Ε, βλέπουμε μέσα στο ντοκιμαντέρ ότι δεν άντεχε καθόλου την πίεση της όλο καριέρας, τον κατέστρεψε λίγο αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν άντεχε ούτε να μοιράζεται το spotlight και τη δόξα με άλλους εποχές take that. Με τον Γκάρι Μπάρλο τα είχε, γι' αυτό έφυγε και μετά πέρασε μια χρονιά μέσα στην κατάχρηση και μέσα στο πρόβλημα. Εδώ να πω και να παραδεχτώ ότι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που σας περιγράφω, ο Ρόμπι είναι ο Ρόμπι, δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ οξυδερκής και πάρα πολύ με σαρκαστικό τρόπο βρετανικό αστείος, δηλαδή άνετα παιδιά θα μπορούσε να είναι και stand-up comedian. Σε στεναχωρεί το ντοκιμαντέρ τελικά. Εγώ θα πω ναι. Εμένα με στεναχώρησε. Και δεν ξέρω, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, αν μπορώ να είμαι και πάρα πολύ συμπονετική μαζί του. Γιατί νομίζω, για τα γούστα μου τουλάχιστον, ήταν κάπω πολύ αυτοαναφορικό. Αλλά, αλλά, είναι αυτό το ντοκιμαντέρ μία ακόμα υπενθύμηση ότι παιδιά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι περνάει ο δίπλα μας. Όσο εμείς, π.χ. ξεσαλώναμε σε κάποια συναυλία του Ρόμπι Βίλιαμ με 70.000 κόσμο, με 80.000 κόσμο, με 50.000 κόσμο μαζί. Και ενώ εμεί βλέπαμε στη σκηνή έναν καλοντημένο τύπο, έξυπνο, σεξι, πονηρό και ναρκισό. ο τύπο αυτό πέρναγε δυόμιση ώρε κρίση πανικού την ώρα που ήταν στη σκηνή, τρέμοντα μέσα του. Ίδια περίπτωση περίπου με το Μάθιου Πέρι. Για μα ο Μάθιου Πέρι δεν ήταν πάντα ο Τσάντλερ, κάθε μέρα όλη μέρα. Ε, όπω είδαμε στην αυτοβιογραφία του, για τον ίδιο, ο Τσάντλερ αλλά και ο εαυτό του καθημερινό ήταν ο χειρότερο εχθρό του. Και by the way, Τζένιφερ, πώ μα πετσόκοψε έτσι. Γιατί ενώ στην αρχή όλοι οι πρωταγωνιστέ του είχαν βγάλει έτσι μια πολύ cool δήλωση, ότι σα παρακαλούμε, αφήστε μα να το βιώσουμε, πλέον όλοι, καθένα ξεχωριστά στα δικά του social media έγραψαν κάτι για το Μάθιου Πέρι και είναι όλα πάρα πολύ συγκινητικά. Εμένα αυτό που με διέλυσε είναι της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία μοιράστηκε στο Instagram τρεις στιγμές της με το Μάθιο Πέρι. Μία σπρώμαυρη φωτογραφία τους από τα γυρίσματα της σειρά που κοιτάζονται και γελούν πηγαία. Στην επόμενη ακριβώς φωτογραφία βλέπουμε ένα μήνυμα που της είχε στείλει ο Μάθιου Πέρι με αυτή τη φωτογραφία και την οποία συνόδευε με τη φράση το ότι σε έκανα να γελάσει μου έφτιαξε τη μέρα και εκείνη του απάντησε ό oh", η πρώτη φορά από τις χιλιάδες και στο τέλος είναι μία σκηνή από τη σειρά που ο Τσάντλερ αποχαιρετά την Άνιστον που είναι να πάει στο Παρίσι της λέει πόσο την αγαπάει και πόσο λυπάται που φεύγει και του λέει και εκείνη ότι σε αγαπώ το κείμενό της στη Λεζάντα λέει «Αυτό με έχει πονέσει βαθιά, το να πρέπει να αποχαιρετήσω τον μάτι μα είναι ένα τρελό συναισθηματικό κύμα που δεν έχω ξανανιώσει ποτέ. Όλοι βιώνουμε την απώλεια κάποια στιγμή στη ζωή μα την απώλεια τη ζωή ή τη αγάπη. Το να μπορεί πραγματικά να αισθανθεί τη θλίψη σου επιτρέπει να νιώσει τι στιγμέ χαρά και ευγνωμοσύνη του να έχει αγαπήσει κάποιον τόσο βαθιά. Και τον αγαπούσαμε βαθιά. Ήταν κομμάτι του DNA μα. Ήμασταν πάντα οι έξι μα, ήταν η οικογένεια που επιλέξαμε και αυτό άλλαξε για πάντα το ποιοι ήμασταν και ποια θα ήταν η πορεία μα. Ο Μάτι ήξερε ότι λάτρευε να κάνει τον κόσμο να γελάει. Και όπω είπε και ο ίδιο, αν δεν άκουγε το γέλιο, πίστευε ότι θα πεθάνει. Η ζωή του πραγματικά εξαρτιόταν από αυτό. Και αν πέτυχε, λέει. Μα έκανε όλου να γελάμε, να γελάμε πολύ. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε βλέπω τα μηνύματά μα. Γελάω και κλαίω και μετά γελάω ξανά. Θα τα κρατήσω για πάντα. Βρήκα ένα μήνυμα που μου έστειλε από το πουθενά μια μέρα. Τα λέει όλα. Είναι αυτό που σα είπα, η φωτογραφία. Μάτι σε αγαπώ τόσο πολύ και ξέρω ότι αναπάβεσαι ειρήνη και δεν πονά πια. Σου μιλάω κάθε μέρα. Καμιά φορά σχεδόν σε ακούω να μου λε. Could you be any crazier? Είναι τάκα που έλεγε στο Friends. Ξεκουράσω αδερφάκι, πάντα μου έφτιαχνε τη μέρα. Έτσι τον χαιρέτησε, έτσι ξανά άνοιξαν εμένα οι βρύσες, όταν το διάβαζα, παρά λίγο να μου συμβεί και τώρα. Αλλά ακριβώ λοιπόν για αυτό το λόγο ότι εμεί μπορεί να νομίζουμε κάτι για κάποιου ανθρώπου και τελικά να συμβαίνει κάτι άλλο. Θέλω να επιστρέψω για πολύ λίγο στην υπόθεση με την κόντρα καινούριου και σκορδά. Όχι γιατί έγινε κάτι άλλο, δεν έγινε κάτι άλλο μεταξύ του. Έγινε άλλο μπιφ βέβαια με την καινούριου και με όλου τη τηλεόραση. Γιατί από τότε που άρχισα να παρατηρώ τον μπιφ τη τηλεόραση, συνειδητοποίησα ότι παίζονται 30 τη μέρα. Οπότε όχι, δεν επιστρέφω για κάποια εξέλιξη. Επιστρέφω γιατί είδα, παρατήρησα αυτέ τι μέρε, ότι μερικοί είχετε πάρει σκηνή κορδόνη. Το πολύ λάθος story που είχε κάνει ο Λάμπρος Κωνστατάρας και είχε κάνει εντό εισαγωγικών μία διάγνωση για την Κατερίνα Καινούριου ψυχολογικά. Και θα διαφωνήσω πάρα πολύ δημόσια και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για αυτό που έκανε, αλλά και με εσά που κάνετε αυτό. Που δηλαδή αντί να κρίνετε την τηλεοπτική εκπομπή, την τηλεοπτική υπόσταση τη Κατερίνα Καινούριου, κάθεστε και κάνετε διαγνώσει, λε και είστε ειδικοί. Έχει υπάρξει ειδική. Έχει υπάρξει ειδική στρατηγή, γεωπολιτικοί αναλυτέ, πυροσβέστε, λοιμοξιολόγοι. Το ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι κάπω ευαίσθητο. Έχοντα πει όλα αυτά για τη φόνη, τον Ρόμπι Βίλιαμ, ακόμα και την ιστορία με την Κατερίνα Καινούριου, παιδιά, θέλω λίγο να σταθώ σε κάτι. Ελπίζω πιστεύω, αλλά κυρίως θέλω να ελπίζω, ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πλέον ε, απενοχοποίησει τη φροντίδα της ψυχικής μας υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση που θεωρούμε ότι η ψυχική μας υγεία είναι ακριβώς το ίδιο σημαντική για εμάς με τη σωματική μας υγεία. Και ότι όπως ας πούμε κάνουμε διατροφή και άσκηση, φροντίζουμε και τα μέσα μας. Γιατί, δόξα το Θεό, καθημερινά ζούμε όλοι με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολλή ένταση, έχουμε απογοητεύσεις, κυρίως στρες όμως. Και επειδή έπεσε κάτι στην αντίληψή μου στο ραντάρ μου, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει λοιπόν μία online πλατφόρμα που λέγεται Highwell, η οποία τι έχει κάνει τώρα έχει μαζέψει πάνω από 650 ειδικού θεραπευτέ, ψυχοθεραπευτέ, ψυχολόγου, οι οποίοι είναι όλοι τσακαρισμένοι με άδεια άσκηση που τους έχουν κάνει εξονυχιστικέ συνεντεύξει πριν του εγκρίνουν. Και σου δίνει τη δυνατότητα τώρα να εγγραφείς εσύ online, να επιλέξεις τα ελληνικά σαν γλώσσα, σου δίνει ένα ερωτηματολόγιο, συμπληρώνεις αυτά που σε ρωτάει, και σε ματσάρει μέσω αλγόριθμου με τον κατάλληλο θεραπευτή για αυτό που εσύ ψάχνεις. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο γιατί όσοι ασχολούμαστε και κάνουμε ψυχοθεραπεία ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε εκείνο τον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή που μας ταιριάζει. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, μπορείς να κάνει και 15 λεπτή δωρεάν συνεδρία μαζί του για να δεις ρε παιδί μου αν σου κάνει και ή να συνεχίσει μαζί του ή να αλλάξεις. Παιδεία το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο και για ανθρώπους που είναι ας πούμε στην επαρχία, που είναι πολύ δύσκολο να βρουν τον κατάλληλο ειδικό, για ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό Έλληνες και θέλουν να κάνουν ψυχοθεραπεία στα ελληνικά και είναι πολύ δυσέβρετο. Έχω κολλητή μου φίλη και της έστειλα για τη Χάιγουελ και ενθουσιάστηκε. Και επίσης, για να μην λέμε μόνο για επαρχία και εξωτερικό, να πω λίγο και για μας ότι πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να βρουν το χρόνο, να βρουν την ώρα ή πηγαίνοντας γεμίζουν περισσότερο άγχος για να προλάβουν από ό,τι θα έπρεπε τελικά να συμβαίνει ή υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν απλά πιο άνετα στο σπίτι τους, ρε παιδί μου, νιώθουν πιο οικία να κάνουν εκεί την ψυχοθεραπεία τους. Οπότε η Highwell έρχεται να απαντήσει σε όλες αυτές τις ανάγκες με έναν εξαιρετικά ευφύ και πολύ ταιριαστό με τον τωρινό μας τρόπο ζωής τρόπο. Επειδή θέλω να σας ε, σπρώξω λίγο παραπάνω, θέλω να σας δώσω ένα κίνητρο παραπάνω. Εγώ επικοινώνησα με τους ανθρώπους, ήρθαμε σε επαφή και εάν σας ενδιαφέρει, καταρχάς ψάξτε το, δείτε το, δοκιμάστε το. Και αν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε, μπορείτε με το μήνα 20, μήνα με πεζά και τον αριθμό 20, να πάρετε μία μείωση 20%. Στο κόστο είτε τη μία συνεδρία είτε του πακέτου που θα πάρετε, τα πακέτα είναι μία, δύο, τέσσερι ή οκτώ. Εδώ να σα πω και κάτι άλλο που μου άρεσε πολύ ψάχνοντα τη Χάιουελ. Οι τιμέ είναι σταθερέ για του ψυχοθεραπευτέ. Γιατί μα έχει συμβεί και αυτό πολύ συχνά στην καθημερινότητά μα, να θέλουμε έναν ψυχοθεραπευτή και ανάλογα με το πόσο ειδικό είναι ή πόσο καλό μα λένε ότι είναι, να αλλάζουν και οι τιμέ. Ούτε αυτό ισχύει στη Χάιουελ. Και επειδή ένα άλλο άγχος μας σε σχέση με το διαδίκτυο είναι η καταγραφή προσωπικών δεδομένων, εδώ τη συνεδρία, θέλω να σα πω ότι όλε οι συνεδρίες στη Highwell γίνονται αυστηρά μεταξύ πελάτη και θεραπευτή, δεν μπορούν να προβληθούν ή να καταγραφούν από τρίτου, άρα είναι αυτό που λέμε απολύτω safe space. Γενικά, αν σκεφτόσασταν την ψυχοθεραπεία και κάτι από όλα αυτά που σα είπα είναι αντικίνητρο για να την ξεκινήσετε, η απόσταση, ο ελεύθερο χρόνο κ.ο.κ., θα σα προτείνω να μπείτε, να τσεκάρετε λίγο τη Highwell, μπαίνετε στο www.highwellapp.com με 2 com, βλέπετε, δοκιμάζετε και μου στέλνετε και τη γνώμη σας. Θέλετε να πάμε και σε μερικά χαρμόσυνα νέα, θα σας το τραγουδίσω εγώ το «Σήμερα γά, σήμερα γάμος γίνεται». Δεν είναι σήμερα, αλλά έχω δύο γάμους, παιδιά. Έχω καταρχάς Τζεμπέζος, ο οποίος παντρεύεται την καλή του τη Λόρεν Σάντζεσ. Δεν είναι νέο. Το νέο είναι ότι η Λόρεν Σάντσε σε μία συνέντευξή τη στη Vogue είπε θανάση πώ τη έκανε πρόταση. Ο Τζεφ Μπέζο. Και διάβαζα εγώ σε όλα τα media τίτλου η πιο βαρετή πρόταση από τον πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη. Μα καλά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Λέω κι εγώ θα μπορώ να διαβάσω. Τι στην ευχή έκανε ο Τζεφ Μπέζο. Έκανε το τσίσο του και τη φώναξε από την τουαλέτα. Ε, Λόρεν, θε να παντρευτούμε. Τι έκανε πήγανε να ξαπλώσουν, να πλύνουν τα δόντια του και της είπε, Λόρεν, μήπω να παντρευόμασταν. Που εμένα αυτέ μου αρέσουν οι προτάσει, όχι αυτές με τον Τσίσο, ή πιο casual με στο σπίτι. Και τι έκανε ο Χριστιανό, είχαν ξεκινήσει, λέει, τι διακοπέ του, άκου τώρα, στο δικό του ιστιοφόρο γιοντ, το κόρου, το οποίο θέλω να σας πω ότι είναι 128 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιότ στον κόσμο. Είναι αυτό που είχαμε πει ότι έπρεπε να γκρεμιστεί μια γέφυρα του Ρότερνταμ για να περάσει, γιατί δεν χώραγαν τα ιστεία, τα κατάρτια, το οποίο κοστίζει μισό δισεκατομμύριο. Σε αυτό λοιπόν το γιότ, όταν πήγαν να ξαπλώσουν, βρήκε η άλλη κάτω από το μαξιλάρι τη ένα δαχτυλίδι που εικάζω ότι κόστιζε ανάλογα με αυτό το γιότ. Δεν τη πήραν δαχτυλίδι, φαντάζομαι που έκανε 1000 ευρώ, Φαντάζομαι τα έχει τα λεφτάκια του. Και λέω εγώ τώρα, δεν είναι άδικο. Είναι αυτό βαρετή πρόταση. Δηλαδή τι θέλανε, να πάει σαν τον Ντομ Κρούζ που είχε πάει στην κορυφή του Μπούρτ Καλίφα και να πέσει μαλεξίπτωτο και να φωνάζει Λόρεν Μάριμι. Τι θέλανε, να κλείσει αυτό το σφίερ στο Las Vegas το έχει Τη σφαίρα που έχουν κάνει και κάνουν συναυλίε. Συγκλονιστικό. Και να πληρώσει να μπει μέσα μόνο η Λόρεν και να παίζουν όλε οι οθόνε Λόρεν Μάριμι. Τώρα μεταξύ μα, Τζεφ, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Όχι να πέσει από την κορφή του Μπουρτ αλλά αν κάποιο έχει τα λεφτά να κλείσει το σφιερ για μια πρόταση γάμου, είσαι εσύ. Όλα εγώ θα στα λέω. Τέλο πάντων, πάντω δεν τη λε και αδιάφορη αυτή την πρόταση γάμου. Μην τρελαθούμε. Ο δεύτερο γάμο είναι ελληνικότατο και είναι ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τη Δήμητρα Ματσούκα. Οι οποίοι μετράνε πάρα πολλά χρόνια σχέσει, πολύ διακριτική και δεν είναι ότι οι άνθρωποι τον ανακοίνωσαν παιδιά μόνοι του. Προφανώ το τσίμπησαν από τι μικρέ αγγελίε που πρέπει να βάλει για να παντρευτεί σε αυτή τη χώρα. Παντρεύονται λοιπόν και γιατί το λέω με το καλό καταρχά, αλλά έχουν και δύο μία επικαιρότητα. Είμαι Δήμητρα ματσούκα λόγω των ψυχοκορών, που είναι καταπληκτική. Μην τα ξαναλέμε, μπορεί να είναι και ο ρόλο τη ζωή τη και ο Πέτρο Κόκαλη. Γιατί είναι ένα ακόμα που έφυγε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ μίλησε για τη δημιουργία νέου κόμματος πράσινου που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη με έμφαση στο περιβάλλον και την κλιματική κρίση και στην ίδια συνέντευξη σχολίασε και τη δίωρη καθυστέρηση με την οποία ξεκίνησε η Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά όταν έχουμε μία τόσο σημαντική συνεδρίαση, δεν γίνεται να υπάρχει καθυστέρηση δύο ώρων, να σεβόμαστε τους θεσμούς και τους ανθρώπους. Και παίρνω τη δική του πάσα και πάμε για το Comic Relief κομμάτι αυτού του επεισοδίου. Αυτή είναι η προειδοποίησή μου ότι θα πάμε σε αρκετό κασελάκι και ηχητικά κασελάκια. Οπότε, αν βαριέστε, αν δεν σα ενδιαφέρει, μπορείτε να απομακρυνθείτε ησύχω, αλλά μετά έχω προτάσει να ξέρετε. Η Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, που εγώ είχα τι αμφιβολίε μου αν θα γινότανε, συνεδρίασε το Σαββατοκυριακό που μα πέρασε. Και η συνεδρίαση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν λίγο σαν καυγά σε οικογενειακό τραπέζι. Έχει τύχει σε μεγάλο οικογενειακό τραπέζι που έχουν πιει τσίπουρα, κρασιά και κάποιο λέει κάτι και κάποιο λέει κάτι άλλο και γίνονται μαλλιοκούβαρα. Αυτό ήταν η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης έβγαλε έναν cringe, θα τον πω, λόγο. Το λέω όσο πιο κόμψα γίνεται. Είχε νότες Τραμπ με την έννοια του υπερβολικού λαϊκισμού, της επίθεσης, της έντασης. Αλλά εντάξει, δεν θα πω τραμπικό ακριβώς το λόγο, θα τον πω μόνο cringe. Γιατί ήταν πολύ περιευτολογικός, ήταν λετά σε μουά, ξεκάθαρα, ήταν πολύ έντονος απέναντι στους συντρόφου του και σε αρκετά σημεία ήταν και λίγο WTF. Δεν θα σας βάλω όλη την ομιλία. Έχω μαζέψει διάφορα σημεία. Να πάμε με την αρχή της, με το καλημέρα κοινό, για να καταλάβετε σε ποιο τόνο κινήθηκε, γιατί το δίνει ξεκάθαρα στο πρώτο δίλεπτο της ομιλίας του. Το 41% δεν είναι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ικανοποιήσει τους Έλληνες πολίτες είναι επειδή εμεί χάσαμε 600.000 συμπολίτε μα την αποχή. Να σα πω λοιπόν για ποιο λόγο δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πώ να τη δώσουμε, Πώ να τη δώσουμε μεταξύ τοπικών νομισμάτων και δηλώσεων Κατρούγκαλου. Πώ, <Και> Για πείτε μου, Θα <Και> μου πείτε, Η πολυφωνία είναι στην κουλτούρα τη αριστερά. Πάντα η εύκολη απάντηση. Συντρόφοι και σύντροφοι, άλλο η κουλτούρα της δημοκρατίας και άλλο η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Έχουμε ομογένειες στο Μαϊάμι με χαρά θα πάω να τους κερδίσουμε. Και να σέβεστε όλους τους, απο... τους απόδημους και όλους τους ομογενείς. Εκτός όταν προτιμάτε να χάνουμε και να χάνουμε και να χάνουμε. Ένταση, ένταση, ένταση. Μετά άρχισε να λέει για ποια πράγματα θα έπρεπε να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, παιδιά, ήταν μια ανάλυση παγκόσμια ειρήνη για όλους. finalist καλυστείων. Δηλαδή, θέλει υγεία για όλους, τα Ελληνόπουλα να μείνουν στην Ελλάδα να μην φεύγουν στο εξωτερικό με brain drain, παιδεία για όλους, φτώχεια σε κανέναν, ακρίβεια πουθενά και πάει λέγοντα. Δηλαδή, ναι, μια ιδανική κοινωνία με τελείως τοπική σκέψη, αλλά θεωρεί ότι γι' αυτά θα έπρεπε να μιλάνε. Ήτανε λίγο, μου θύμισε μένα, σαν λίστα σούπερ μάρκετ. Τι εννοώ, ότι πες μας Στέφανε, τι πρέπει να γίνει για να φτιαχτεί ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, και λέει, υγεία, παιδεία, όχι φτώχεια, ναι πλούσιοι όλοι, δουλειά όλοι, δικαιώματα όλοι, δηλαδή όχι προτάσεις για το τι θα έπρεπε να συζητάνε. Μετά όμως, αφού έκανε αυτή τη λίστα με τα τουντού του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε να δεχτεί ότι δεν θα συζητήσουν, ρε παιδί μου, την παγκόσμια ειρήνη και ότι αναγκάζεται να μιλήσει για τα μικρά. Κάτι που αρχικά τον κάνει να βαριέται, έτσι φαίνεται από την εκφορά του λόγου του, και μετά παθαίνει κρεσέντο. Αντί όμως να μιλάμε για αυτά για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλασμένος, θα μιλήσουμε σήμερα για τα μικρά. Σας το λέω και δεσμεύομαι. Είναι η τελευταία φορά, όσο θα είμαι πρόεδρος, που τα ισοκομματικά απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία. Η τελευταία φορά. Τέλος. Τελευταία φορά που μιλάει λέει για ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος. Λίγο τρομακτικός, λίγο ψαρωτικό εκεί. Αυτή λοιπόν την τελευταία φορά που αναγκάζεται να μιλάει για τα μικρά και τα σήματα, τα εσωκομματικά, την εκμεταλλεύτηκε όσο δεν πάει. Στόλισε όλους αυτούς που θεωρεί ας πούμε, προδότες του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι δεν λένε να φύγουν ή λένε να φύγουν αλλά δεν φεύγουν ή θα φύγουν με Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, τους πέταξε πίσω στη μούρη τις κατηγορίες που του έχουν προσάψει και μετά έκανε τα ντεκλάρε του για το αν θέλει λύση. Θέλω να προσέξετε αυτό το σημείο. Ένα που λέει το κόμμα είναι επιθεώρηση και παραμένει στο κόμμα. Ένα που λέει ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο κόμμα. Ένα που λέει ότι ο νέο πρόεδρο δεν ήρθε, τον φέρανε. Είναι Πέπε Γκρίλο και Τραμπ. Παραμένει στο κόμμα. Ένα που λέει ότι κάνει νέο κόμμα, ανακοινώνει τον τίτλο του κόμματο στα κανάλια, παραμένει στο κόμμα. Ένα που συνδέει αυθαίρετα το κόμμα με το σκοτεινό διαδίκτυο και παραμένει στο κόμμα. Συντρόφισε και σύντροφοι, αυτά τα στελέχη είναι στο δικό σα κόμμα. Είναι στο δικό σα κόμμα. Πιστεύουν όλα αυτά για τον πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη, του ψηφοφόρου, για το ίδιο στο κόμμα και δεν φεύγουν. Και το ερώτημα είναι, εάν αυτό εσεί το επιτρέπετε. Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, Αυτά τα στελέχη θα είχαν διαγραφεί μέσα σε μερικά λεπτά, σε μερικές ώρες. Η πραγματικότητα είναι. Ναι, καμιά φορά η πραγματικότητα φωνάει, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, τα στελέχη που προσβάλλουν εσά, εμά, που λένε ούφο και followers τους ψηφοφόρου μα, παραμένουν εβδομάδε μετά τι ίδρυσει του στο κόμμα. Δεν έχουν ανασκευάσει ούτε μία λέξη, εάν και είχαν πολλές ευκαιρίες. Και επαναλαμβάνω, εσείς αυτό το επιτρέπετε. Το δέχεστε. Αυτή είναι η βάση του προβλήματος. Και εγώ θέλω λύση. Έχω μάθει στη ζωή μου να ψάχνω λύση και να τη βρίσκω. Θέλω λύση τώρα. Όχι, δεν μασάει τα λόγια του. Έχουν φύγει από τη μέση οποιαδήποτε φίλτρα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε μια δημόσια ομιλία. Πάμε τώρα σε μερικές αγαπημένες μου WTF στιγμές. Η πρώτη είναι αυτή που τα βάζει με όσους ετοιμάζουν αντίσταση. Άλλα κόμματα δηλαδή. Αλλά πριν τα κάνουν τα άλλα κόμματα θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και στην ίδια πρόταση, παιδιά, καταφέρνει να βάλει τη λέξη αριστερόμετρο και να κάνει και τοποθέτηση προϊόντος, συγκεκριμένα ντοματοπελτέ. Αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ άλλη μια μέρα, άλλη μια εβδομάδα, άλλον ένα μήνα. Τη live δυσφήμιση του από τα στελέχη εκείνα που θέλουν ένα πράγμα. Να το τελειώσουν πριν φύγουν. Σε ενδεχομένως την ίδια στιγμή νέες κινήσεις, η νέα κόμματα το οποία θα κατέβουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογέ. Γιατί α μην κρυβόμαστε, κάποιοι έχουν πάρει την απόφασή του. Να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ αντί να φουγκραστούν την κοινωνία. Νομίζουν ότι θα πάρουν ένα 3%. Αλλά τα αριστερό μετρά του ούτε 0,3% δεν θα πάρουν. Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική, με τεράστια κείμενα γεμάτες αόριστες σάλτσες, ναι, τεράστια κείμενα γεμάτα αόριστες σάλσες. Μπορούμε να το πούμε και η πολιτική του που μαρώ. Η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα, θα λύσει το θέμα της στέγης, θα επενδύσει στο κλίμα, θα, θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα για όλες, για όλους, για όλα. Άλλη αγαπημένη μου στιγμή είναι αυτή που εγώ κωδικά ονομάζω σύντροφος Γκόγκογλου είναι ένα σημείο που κάτι ακριβώς πριν λέγει τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πώς διάφοροι εντό εισαγωγικών συνεργάτες του τον έκαναν να φαίνεται μικρός, του πριώνιζαν την οντότητα, την υπόσταση και πάει να πει για το πώς ένα ηγέτης θα προχωρούσε και εκεί προφανώς ο σύντροφο Γκόγκογλου που δυστυχώ δεν βλέπουμε ποτέ ούτε ακριβώ ακούμε τα κάνει λίγο μούτι. Πόσες φορές ένας ηγέτης, ένας... Σύντροφε, Πόσο... το Γκόγκλου. Σύντροφε Γκόγκογλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε, ακούστε καλά. Ακούστε καλά. Σύντροφε Γκόγκογλου, τίμησε την ιστορία σου και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι τρόπο αυτό που εσύ περιφέρεσαι. Ο καθένα θα αναμετρηθεί από εδώ και πέρα με το έργο του στο κοινό μα σκοπό. Δεν υπάρχουν εξαιρέσει. Κατανοητό. Αυτό ισχύει για όλου και όλε. Δεν ακούστηκε πολύ σαν τεκλαρέ αυτό από έναν πολύ αυστηρό CEO. Ότι εδώ όλοι θα κρίνονται από τη δουλειά του και ξεχάστε ότι ξέρατε για σχεσούλε. Τώρα μεταξύ μα, μεταξύ μα. Συμφωνώ και με το ότι αυτά που λέγανε αυτά τα στελέχη που λέγε πριν δεν μένεις σε αυτό το κόμμα βρίζοντάς το έτσι, αλλά δεν θα με ενοχλούσε όντως στα κόμματα να προχωράνε αυτοί που συμμετέχουν τέλος πάντων στο όραμα ενός κόμματος και όχι αυτοί που έχουν σχέσεις με τα παλιά στελέχη. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι με ένταση γιατί κάποιος, έχω την υποψία ότι είναι κάποια από τον τρόπο που μιλάει, που πάει να πει κάτι, πετάγεται από κάτω και λέει στο μυαλό μου είστε και μετά από ακριβώς λίγη ώρα το ξαναλέει γιατί ξαναπετάγεται αυτός ή αυτή από κάτω και κάνει ωραία γύριστη. Αυτό του το δίνω. Είχε χιούμορ, είχε πλάκα, ήταν ετοιμόλογο αυτό το σημείο. Λένεστε κανάλια για προεδρικού, νεοπροεδρικού, 6 συν 6 και άλλου. Σα το λέω ξεκάθαρα, μια και καλή. Δεν υπάρχει δικό μου στενό κύκλο. Δεν φτιάχνει στενό κύκλο. Σα το λέω. Ε, ξέρετε εσεί τον κύκλο μου, ε, Εντάξει, προφανώ είστε στο μυαλό μου μέσα είστε. Προφανώ είστε στο μυαλό μου. Ελάτε, κάνε τηλεπάθεια κιόλα. Και μια λέξη για το τοξικό κομμάτι του διαδικτύου, το οποίο καταδικάζω απερίφραστα. Πάλι στο μυαλό μου είστε. Με, τόσο μυαλό στο μυαλό μου θα έπρεπε να είχασταν 50% εκλογέ εσείς. Μετά από όλη αυτή την ομιλία, έγινε το σούσουρο, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διάφοροι, πολύ και διάφοροι, ομπρέλες, αχτσιόγλου, Διαφώνησαν και κάποια δικά του στελέχη, γιατί ξαναείπε για το δημοψήφισμα και το 15% της βάσης στη συνέχεια της ομιλίας του. Διαφώνησαν και δικά του στελέχη, λοιπόν, όπως η κυρία Γεροβασίλη και ο Νίκος Παπάς. Και μετά εγώ έχασα την μπάλα, Θανάς. Γιατί δεν καταλάβαινα πώς φεύγει ποιο, αν φεύγει και τι γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Πέρκα διαγράφησαν από τον ίδιο, επειδή είναι βουλευτέ, μπορεί να το κάνει μόνο του. Αυτό έμαθα. Δεν χρειάζεται το πειθαρχικό που πρέπει να διαγράψει του υπόλοιπου. Αλλά δεν παραδίδουν τι έδρε του. Ούτε ο κύριο Κούλογλου παραδίδει την έδρα του. Κρατήστε το αυτό. Εντωμεταξύ φύγανε και ο κύριο Κουρλέτση και ο κύριο Τζουμάκα. Πιο μετά έχουν παρατηθεί ο κύριο Τόσκα, ο κύριο Μπαλτά και ο κύριο Δραγασάκη. Η έφη Αχτσιόγλου μένει. Μέχρι στιγμή. Το Σαββατοκύριακο που μα έρχεται, η δική τη ένωση να την πω, τάση να την πω, δεν έχω καταλάβει πώ λέγονται παιδιά. Σέχτα να την πω. Η Σέχτα Αχτσιόγλου θα συνεδριάσουν να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Προ το παρόν δεν έχει φύγει την ώρα που εγώ ηχογραφώ αυτό το podcast. Αντίστοιχα και ο κύριο Τεμπονέρα με τη δική του τάση είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξεκαθάρισε, αλλά δεν δίνει λευκή επιτογή στον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχω καταλάβει εγώ. Δεν έχει καμία σημασία πόσε ομπρέλε αποχωρούν. Έχουν φύγει το μεταξύ και κάτι νομαρχιακές επιτροπέ, τη Βόρεια Αττική, τη Αχαρία, Έχουν φύγει μπόλικα στελέχη, ρε παιδί μου, φεύγουν. Αλλά δεν έχει τόση σημασία αυτό. Σημασία έχει, Θανάση, πόσοι βουλευτέ χάνονται. Δηλαδή, πόσοι βουλευτέ εν ενεργεία θα παρετηθούν. Και νομίζω ότι γι' αυτό με την έφη παίζει ένα φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Γιατί αν τη διώξει, αν είναι το ίδιο λαύρος μαζί της, αυτή έχει πάνω της, τη δική της έχτα που είπαμε, 7-8 βουλευτές. Άρα είναι μπόλικοι εκεί οι βουλευτέ. Γιατί στην ομπρέλα ήταν μόνο ο κύριο Τσακαλάτο και η κυρία Πέρκα. Κρατήστε αυτού του δύο. Αν έχει και έφυγε αξιόγλου 8, αυτομάτω ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 10 βουλευτέ. Και αν αυτοί μαζευτούν 10 και παραπάνω, μπορούν να κάνουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και να είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν φύγουν οι και άλλοι 5-6, λέω ότι μπορεί και να γίνει. Και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που φέρνει το Πασόκ δεύτερο μετά από 11 χρόνια και τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ανδρουλάκη... Έτσι, Έτσι ξαφνικά, ακριβώ όπω το τραγούδι ο Αντώνης Ρέμο, θα είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θέλω να τρομάξει. Κάνε αυτό που κάνει. Κάτσε κάτω, μην κινείσαι, μην κάνει φασαρία. Οι άλλοι αυτοκαταστρέφονται. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρω, παιδιά, τι θα γίνει. Έχω μπερδευτεί κι εγώ ίδια. Ή που θα του βγει του Στέφανο Κασελάκη όλο αυτό που κάνει, ή που θα είναι η συντομότερη προεδρία κόμματο, του steal και η thanks bye. Αυτό. Ήρθον, είδον, κέρδισα, έφυγα. Αντίο. Το μόνο σίγουρο είναι, και γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη, ότι η ρεπόρτερ Κασελάκη, όχι η ρεπόρτερ ΣΥΡΙΖΑ, η ρεπόρτερ Κασελάκη, υδρώνουν τη φανέλα. Και δεν το λέω μεταφορικά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά. Μετά το γνωστό ρεπόρτερ του Γιώργου Λιάγκα, Παιδιά που θα το σπάσει το ρεκόρ τη Τσουμελέγκα, θυμάστε, στο Βάδιν που είχε πάρει στην Ολυμπιάδα μετάλλιο. Θα το σπάσει το ρεκόρ τη. Μετά λοιπόν από αυτό το ρεπόρτερ που τον έχει ακολουθήσει παντού, μέχρι και μέσα στο μετρό, έχουμε το ρεπόρτερ του Νίκου Ευαγγελάτου που του έκανε την πρώτη συνέντευξη μετά τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή. Αλλά αυτό δεν ήταν συνέντευξη, παιδιά. Ήταν ο ευτύχη μπλέτσα, χωρί τα μπισκότα του, και με πάρα πολλά ιστονικά ποτά ή με πάρα πολύ καφέινη, με κάτι τέλο πάντων που τον εξητάριζε. Όταν λέμε τον ξεποδάριασε, εννοούμε τον ξεποδάριασε. Πρέπει να ξεκίνησαν από θυσίο και να φτάσανε σύνταγμα. Με κάμερα ο άλλο, ο οποίο πήγαινε ανάποδα, γιατί περπάταγε μπροστά του για να του τραβάει, με το ρεπόρτερ να προσπαθεί να αποφύγει αυτά που λέγαμε για του ποδηλατόδρομου, δέντρα, πεζού, περαστικού, αυτοκίνητα, ταξί. Και το Στέφανο Κασελάκη, να τρέχει, γιατί τρέχει. Δεν πάει σαν το Σταύρο Θεοδωράκη. Και ο Σταύρο Θεοδωράκη περπατάει με του καλεσμένου του. Αλλά του πάει σε ένα πάρκο. Περπατάνε αργά. Ράθιμα, ήρεμα. Να μην λαχανιάζουν όταν μιλάνε. Αυτό πια παιδιά είναι βαρέα και αυθυγινά. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί πριν στείλει ένα ρεπόρτερ να καλύψει κασελάκι να του κάνει συνέντευξη, να κάνει τεστ κοπόσεω. Και σίγουρα να τσεκάζει ότι γυμνάζεται. Δεν τη βγάζει καθαρή αλλιώ. Δεν σα έχω δηλώσει του Στέφανο από αυτή τη συνέντευξη, εξαιτία τη οποία θανάσσια παθαναυτία, γιατί αναγκαζόμουν να, να τη βλέπω ξανά και ξανά και ξανά και κουνιόταν η κάμερα, λαχάνιαζε ο ρεπόρτερ, λαχάνιαζε ο Στέφανο, περνοβόλαγαν άνθρωποι, αυτοκίνητα, εξατμίσει, κομμένε εξατμίσει από παπιά, παιδάκια, φωνακλάδε, μιλάμε τώρα οχλαγωγία. Κράτησα όμω κάτι άλλο. Γιατί πάνω κάτω στη συνέντευξη είπε όλα αυτά που έχετε ξανακούσει. Έχω μόνο δύο-τρει δηλώσει του. Κράτησα το πόσες φορές... αυτός ο δίσμηρος ρεπόρτερ προσπαθούσε να του κάνει μια ερώτηση. Και ο Στέφανο Κασελάκη πήγαινε και μίλαγε με οποιονδήποτε και ενώ οποιονδήποτε από 12 χρόνια μέχρι γάλλος. Πώ έλεγε σε απαράδεκτου, <laughs> Κύφρα Παλαπόρτα, άνοιξε μόλι το Γάλλο. Ναι, μιλάει και γαλλικά στο απόσπασμα που θα ακούσετε. Α ξεκινήσουμε όμω με το γιατί ο Στέφανος Κασελάκης τρεχοβολάει στους δρόμους. In his words. Πώς είναι η επαφή σας έτσι με τον κόσμο τώρα που κινείστε, γιατί συνεχώς σα βλέπουμε ότι κινείστε στους ανθρώπους μέσα από τον κόσμο. Καλά, λογικό δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγάλη έκπληξη για ανθρώπου προς την πολιτική να περπατάνε μέσα στον κόσμο. Δεν είναι σύνδεση. Αυτονόητο. Το τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά εννοείται. Λέτε να προσκαλέσουμε τον κύριο Μισωτάκη να περπατήσουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ο κόσμο πώ θα το Μπορώ να, να πάω αυτό. σε όποια λαϊκή θέλει, όποιο πρωί θέλει, σε όποια πόλη τη Ελλάδα θέλει. μεγάλη χαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόσκληση που κάνετε προ τον κύριο Μισωτάκη. Πρόσκληση-πρόκληση. Γιατί πού αλλού να είναι ένα πολιτικό θανάσι, στη Βουλή, στα Υπουργεία, δεν πρέπει να είναι στην κοινωνία. Και τον εννοεί κυριολεκτικά, εννοεί ότι πρέπει να είναι στου δρόμου. Κανονικά και κάνει και challenge στον κυριακό Μητσοτάκη, που κι αυτό είναι fit. Δηλαδή, challenge accepted, κύριε Μητσοτάκη, και σα λέει να πάτε και σε οποιαδήποτε λαϊκή, σε οποιαδήποτε πόλη, οποιαδήποτε στιγμή. Έχει πετάξει ένα γάντι να. Και αυτή την πρόσκληση-πρόκληση την επανέλαβε λέξη προ λέξη και στον Νίκο Χατζη όπου έδωσε συνέντευξη στο ενώπιο σενοπείο. Και τι άλλο μάθαμε, Θανάση, αυτή τη συνέντευξη από τον Τάιλερ, ότι ο Στέφανος Κασελάκης κάνει εξαιρετικά παϊδάκια. Πάμε τώρα να ακούσουμε σειραμένες τις αντιδράσεις του προς τον κόσμο, αλλά και τις αντιδράσεις του κόσμου προς αυτόν. Τι γίνεται, παιδιά!

Δείτε τι λέει ο λαό. Να είσαι καλά. Με το στημένο να Γεια σα. Πώ είστε, Γεια Καλά είστε. Γεια σου, Όλα καλά. Τι γίνεται. Καλά είσαι. Πώ πάμε, καλά. Έλα εδώ. Τι γίνεται. Πρόεδρε, Φίλιππος, από Φιλιππίνες. Μου λες <ΣΣΣ> από τις Φιλιππίνες, η καταγωγή σου πού είναι εκεί. Ε, Μανίλα, ε, Τζερασάτος, πού είσαι. Η μάνα μου είναι από Βορρά, <ΣΣ2> ναι. Λούνα Λαουνιών mm -hmm. και ο πατέρας μου είναι από κάτω Ζαμπουάγκα. Γεννηθέντος εδώ πέρα, οι γονείς μου είχαν έρθει το 86-85, επί εποχές Πασόκ. Φίλιππε, ευχαριστώ, you. It was a pleasure you. Θέλω να θυμηθείτε ότι όλα αυτά τα bienvenue Αγκρές, welcome to Greece, τι έγινε μεγάλε, πώς πάει ακρίβεια, φόρια. Ε. Όλα αυτά γίνονται ενώ ο ρεπόρτερ είναι από δίπλα και ξεροσταλιάζει με το μικρόφωνο και ή του έχει κάνει μόλις μια ερώτηση και ο Στέφανος τον παρατάει σύξυλο για να πάει να πει σε εκείνη την κυρία από την Τουρκία ε, «Welcome to Greece» ή τον παρατάει σύξυλο για να πάει να κάνει με την πρώτη γυμνασίου». Κάποια στιγμή λοιπόν ο ρεπόρτερ εύλογα τον ρωτάει ότι ο κόσμος σας αντιμετωπίζει σαν Πώ νιώθετε γι' αυτό, Πώ νιώθει γι' αυτό ο Στέφανο, Μου είναι αδιάφορο. Μου είναι τελείω αδιάφορο. Πολιτικά το προσέξτε πίσω πόσο... κάτι σημαίνει. Ε, πολιτικά σημαίνει ότι ο κόσμο βασίζει τι ελπίδε του πάνω. Ακριβώ. Και αυτό μου δείχνει ότι πρέπει να στρωθώ στη δουλειά και να μπορέσω να προτείνω λύσει για να κερδίσουμε εκλογέ και να κυβερνήσουμε. Αυτό μου λέει, δεν μου λέει τίποτα παραπάνω. Και ενώ φτάνουν πια προ τη Βουλή, Γιατί σα λέω, έχουν διανύσει μισή Αθήνα. Κάνει και μία δήλωση. Μπορεί να έχει ζαλιστεί τώρα ο άνθρωπο με όλου αυτού που μίλησε, δεν ξέρω. Μια τρέλα, μια στιγμια παράνοια. Και πάει και παίρνει το βασικό αφήγημα και του Αλέξη Τσίπρα και κάτι το οποίο ο ίδιο είχε επενέσει τι πρώτε φορέ που μίλησε. Και το κάνει τελατίνι. Και παίρνει λοιπόν το μαξιλάρι των 37 δι που είχε αφήσει ο Ευκλήδη Τσακαλώτο και πολλοί καμάρωναν στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό το μαξιλάρι. Και το κάνει κομφετή, λέγοντας ότι ήταν το πιο μνημονιακό μέτρο που πήρε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τον ακούσουμε. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει ε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσικαλώτου. Σε τι οδήγησε αυτό? Ε, οδήγησε σε μία συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι ο Αλέξη Τσίπρας δεν πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος για όλο αυτό, αλλά Τέλο πάντων, αυτό που υπόθηκε ότι υπόθηκε μέσα στο γραφείο ήταν για την ενότητα του κόμματο. Ήταν λίγο ανήσυχο ο πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον καθησύχασε ο νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και όλα καλά, όλοι αγαπημένοι. Είμαι σίγουρη ότι ο κ. Κασελάκη θα συνεχίσει τι εξορμήσει του στο δρόμο. Γιατί, παιδιά, εγώ δεν τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να μπορεί να κάτσει σε ένα γραφείο. Δεν υπάρχουν ρεσιτανά μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν να κάτσουν σε γραφείο. Δεν μπορούν. Ο Άρης, ας πούμε, είναι ένας τέτοιο άνθρωπος. Αν τον βάλεις ακίνητο σε ένα γραφείο, θα πάθει τα νεύρα του. Νομίζω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης είναι σε αυτήν την κατηγορία και προτιμά να τρεχοβολάει στους δρόμους, να μιλάει με ανθρώπους. Και με ανθρώπους, λοιπόν, θα μιλάει όχι μόνο στους δρόμους, Θανάση. Θα μιλάει και στο ραδιόφωνο. Γιατί, αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή... Βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο, την ώρα που μιλάει ο Παπά. την που Βγαίνει ο πρόεδρο, τον βγάζουμε, διέκοψε τη συνέντευξη για να πει ένα ότι ξεκινάει μια νέα μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μια μέρα ενότητα κτλ, κτλ, κτλ. Και, να πει ότι θα έχει μια εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, που θα λέγεται Η ώρα του Προέδρου και θα να κρατήσου. Θα μιλάει με ακροατέ. Θα πηγαίνει δηλαδή ο Στέφανο Κασελάκη στο στούντιο θα υπάρχει ένας τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό κέντρο και θα βγάζει στον αέρα ακρότες. Πραγματικά προσπαθώ να το κάνω εικόνα, προσπαθώ να το κάνω ήχο βασικά. Του τύπου έλα πρόεδρε Γιάννης από Καλυθέα, μη μασάς από τους προδότες, φά' τους τα λαρίγκια. Ή ξέρω εγώ πρόεδρε Μαρία από Πετράλωνα, διαφωνώ με τις διαγραφές, αλλά είστε γλυκούλες. Ή Στέφανε Νίκος από Μπραχάμη, πότε θα κατεβάσει την τιμή της φέτας είμαι περίεργη για το αν η αντιμετώπιση του θα είναι σαν το Λεβέντι. Λύστε το, είναι ο Πασορτζής ο κύριος, είναι ελεηνός, λυπούμεθα για λογαριασμό του. Ή αν θα έχει αντιμετώπιση αγαπημένου Τάκη Τσουκαλά, αν τον εκνευρίσουν ας πούμε, αν πάρει κάποιος και πει είμαι ο Μίτσος από πέραμα κάτω τα χέρια από την Εφη, αν θα τη δράσει κάπως έτσι. Ναι, άκουσε. Αντε, γεια! Τώρα, στον πατέρα σου, όχι σε μένα ειλικρινά οι ελπίδες μου για μία εξαιρετική ραδιοφωνική σεζόν είναι στις πλάτες, όχι του Στέφανου Κασελάκη, του Μέσου Έλληνα. Αυτού του Μέσου Έλληνα, παιδιά, του πολυμήχανου, του πανούργου, που έριξε μία τεχνολογική αυτοκρατορία, όπως είναι η ΜΕΤΑ, με ένα copy-paste. Το πήρε σε είδηση αυτό, Θανάση μου. Ωραία το Facebook και το Instagram που ανήκουν στη μέτα του Mark του Zuckerberg, ξαφνικά σου εμφανίζει μια επιλογή. Ή να κάνει subscription και να πληρώνεις για να μην βλέπει διαφημίσει, είναι βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού αυτό, ή να μην κάνει subscription και να δεχτεί ότι τα στοιχεία που μόνο σου έχει ανεβάσει θα χρησιμοποιούνται για να σου σερβίρουν διαφημίσει. Τα είχαν υπολογίσει όλα όλα αυτά τα μυαλά που έχουν μαζευτεί εκεί στη Silicon Valley μέσα στη ΜΕΤΑ οι οποίοι μπορεί να έχουν IQ μεγαλύτερο από τον Αϊνστάιν τα σκέφτηκαν όλα εκτός από το μέσο Έλληνα ο οποίος όλη αυτή την εβδομάδα το πήκ ήταν βέβαια το περασμένο Σαββατοκύριακο εκεί μαζί με την Κεντρική Επιτροπή πάθανε σχεδόν τενοντίτιδα από το copy-paste που κάνανε στα στάτους στο facebook μπλοκάροντας τον κολοσσό που λέγεται Μέτα. Είστε στα καλά σας. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, δεν το έκανε η μάνα μου. Που αν το έκανε η γυναίκα, θα το δικαιολογούσα. Θα έλεγα μπερδεύτηκε. Το κάνατε άνθρωποι που ξέρω, με πτυχία, με PhD, με γνώσεις, με ίντερνετ, δηλαδή με ενημέρωση. Είναι δυνατόν να πιστέψατε όλοι εσείς ότι με ένα copy-paste θα απαγορεύατε ή θα επιτρέπατε στο ΜΑΡΚ το οτιδήποτε μιλάω πραγματικά δηλαδή εάν εγώ κάνω copy paste αυτό το status που θα σας το διαβάσω στο facebook η μήνα από τη Νέα Σμύρνη θα είναι η αντίσταση η αιματηρή απέναντι στο ΜΑΡΚ και όλους αυτούς που θέλουν να κλέψουν τα στοιχεία που μόνοι μας έχουμε ανεβάσει όλα γιατί θέλω να θυμηθείτε όλες τις φορές που είπατε «Αχ, για να δω πώς είμαι γριά με αυτά τα apps» και φορτώνατε και δίνατε εντολή εσείς στο Facebook να πάρει όλες σας τις φωτογραφίες και να τις επεξεργαστεί. Και όλα τα αντίστοιχα παιχνιδάκια που έχουμε παίξει. Quiz. Ποιος από τα friends είσαι. Βάλε όλα σου τα στοιχεία. Τα βάζατε. Έχετε ανεβάσει τα πάντα δημόσια και πιστεύετε ότι με ένα copy-paste το οποίο είναι ένα κακομεταφρασμένο κείμενο από Google Translate, επίπεδου σαν αυτού του Νιγηριανού πρίγκιπε που σα αφήνουν 70 εκατομμύρια ευρώ, που σα στέλνουν email, τέτοιο επιπέδου. Πιστέψατε ότι θα καταφέρετε πραγματικά κάτι. Αξίζει τον κόπο να σα διαβάσω το κείμενο, γιατί έχω και την εξή απορία. Όλοι εσεί οι άνθρωποι που είστε 30, 25, 35, ξαναλέω με πτυχία, διαβάσατε αυτό το κείμενο που κάνατε copy-paste. Γιατί αν δεν το διαβάσατε, θα σας το διαβάσω τώρα εγώ. Αποχωρώ κι εγώ. Τώρα λοιπόν το κάνουν μόλις ανακοινώθηκε στο Channel 4 News. Το Facebook χρεώνει όλους τους χρήστες από τη Δευτέρα. Μπορείτε να κάνετε εξαίρεση κάνοντας αυτό. Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω από αυτό το μήνυμα και αντιγράψτε το. Δεν μπορεί να κοινοποιηθεί. Δεν δίνω άδεια στο Facebook να χρεώνει 4,99 το μήνα στο λογαριασμό μου επίση. Όλε οι φωτογραφίε μου είναι ιδιοκτησία μου και όχι του Facebook. Ενώ βρίσκονται στο Facebook. Εξαίρεση, ειδικέ ευχαριστίε για αυτέ τι νομικέ συμβουλέ. Τρει τελίτσε. Και στο νίκη Freeling που δημοσίευσε αυτέ τι πληροφορίε. Ανοίγουν εισαγωγικά. Τα είπε ο κύριο Freeling. Ο κύριο Νίκη Freeling αυτά. Λόγω του γεγονότος ότι όλοι σιγά σιγά παίρνουν αεροπειρατεία, το παίρνουν αεροπειρατεία είναι they get hijacked, εννοώντα ότι τους χακάρουν τους λογαριασμούς. Λέει όμω, λόγω του γεγονότο ότι όλοι σιγά σιγά παίρνουν αεροπειρατεία, ναι, δεν του χακάρουν, κλέβουν του λογαριασμού μα, ακόμα περισσότερο τώρα. Σε περίπτωση ειδοποίηση, ένα δικηγόρο μα συμβούλεψε να δημοσιεύσουμε αυτό. Η παραβίαση τη ιδιωτική ζωή μπορεί να τιμωρηθεί από τον νόμο. Σημείωση με κεφαλαία. Το Facebook ΜΕΤΑ είναι πλέον δημόσιος φορέας, σαν τον ΕΔΟΑΠ ένα πράγμα. Όλα τα μέλη πρέπει να δημοσιεύσουν ένα σημείο μας σαν αυτό. Αν δεν δημοσιεύσετε μια δήλωση τουλάχιστον μια φορά θα φταναφλεγείτε. Θα γίνει τεχνικά κατανοητό ότι επιτρέπετε τη χρήση των φωτογραφιών σα, καθώ και τι πληροφορίε που περιέχονται στι ενημερώσει κατάσταση του προφίλ σα. Δηλώνω εδώ ότι δεν δίνω το Facebook Meta την άδειά μου να χρησιμοποιήσει κάποια από τα προσωπικά μου δεδομένα ή φωτογραφίε. Πραγματικά πονάνε τα μάτια μου. Κάνετε αντιγραφή και επικόλυση Μην κοινοποιήσετε. Λαμβάνω περισσότερε δημοσιεύσει διαφημίσεων πωλήσεων από ό,τι δημοσιεύσει φίλων. Κρατήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε, όχι, σε αυτή τη δημοσίευση και κάντε κλικ αντιγραφή. Πηγαίνετε στη σελίδα σας που λέει τι σκέφτεστε, δε σκέφτεστε, θα πω εγώ, χτύπα το δάχτυλό σου, έτσι, στον ασίκικο σκοπό, οπουδήποτε στο καινοπεδίο, κλικ επικόλληση. Αυτό αναβαθμίζει το σύστημα αυτό το κλικ χτύπα το πεδίο και γράφε, αναβαθμίζει όλο το σύστημα, θέλω να ξέρετε, του Facebook. Μη σα πω του Meta ή και όλου του Metaverse. Θέλω εδώ να κάνω χειροκρότημα, standing ovation σχεδόν, στις πινελιές όπως το Channel 4, που προφανώς ποτέ δεν έχει πει κάτι τέτοιο, και αυτό το δικηγόρο, ε, το Νίκη Φρίλινγκ, και τη μετάβραση στο hijack, στην αεροπυρατεία. Όλοι παίρνουν αεροπυρατεία θέλω να σας πω αλήθεια ότι μου φτιάξατε τη μέρα. Ήθελα να κάνω κάποιες διαγραφές και επικολλήσεις σε πολλούς από εσά που έλεγα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Μήπως του πήραν αεροπειρατή αυτού του ανθρώπου και ανέβασε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να νιώθετε μόνοι σας. Αν, λέω, αν κάποιοι από τους οκρατές αυτού του πόντ το κάνατε, μην νιώθετε μόνοι σας. Γιατί Θανάση ποιο άλλο το έκανε. Ο Νίκος Φίλης. Δεν θέλω να μην τρομάζετε, δεν θα γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά το ανέβασε και ο Νίκος Φίλης και μετά το κατέβασε γιατί προφανώς κάποιος του είπε «Άνθρωπέ μου, τι γράφεις εκεί, τι βάζεις εκεί». Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν κάποιος από εσά πλήρωσε τα λεφτά. Θέλω να το ξέρω. Θέλω να μου πείτε αν κάποιο από εσά είπε «Ε, λοιπόν, όχι». Δεν θέλω το Facebook να μου σερβίρει τίποτα, και θα το πληρώνω. Γιατί ήδη ξέρω, όπως σας είπα, πάρα πολλούς που κάνατε copy-paste, αλλά θα ήθελα να ξέρω και κάποιον, ο οποίος ενώ είναι στο Facebook, γράφει στο Facebook και ανεβάζει πράγματα στο Facebook, αποφάσισε ότι θέλει να δίνει 5 ευρώ το μήνα για να μην βλέπει διαφημίσεις στο Facebook. Ειλικρινά, θέλω να μου πείτε και αυτό. Θα μείνω στο entertainment, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλο το τελευταίο μισάρο ήταν μόνο entertainment. Πάμε όμως και στο κανονικό. Me, me, Θέλω να ξεκινήσω με μία διόρθωση που μου επεσήμαναν δύο φίλοι, είστε φοβεροί, γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο από τη λαχτάρα μου να σας μιλήσω για τα Moomins, αυτά τα φινλανδικά καρτούν, έκανα την Tove Jansson άντρα. Ενώ είναι γυναίκα. Και μάλιστα είχα διαβάσει για αυτήν και είχα ενθουσιαστεί που εκεί στα θέρτη και στα φόρτη ήταν μια γυναίκα σκητσογράφο και έκανε όλη αυτή την επιτυχία. Επομένω είναι η Τόβε Γιάνσον, όχι ο Τόβε Γιάνσον, όπω την έκανα εγώ στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεύτερον, θα σα μιλήσω για κάτι που είναι στα σκαριά συζητιέται τέλο πάντων και θα ήθελα τόσο πολύ να γίνει πραγματικότητα όσο και η εκπομπή «Η ώρα του Προέδρου στο κόκκινο». Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τον Elon Musk εδώ και είχαμε μιλήσει και για την καταπληκτική αυτή βιογραφία του από το Walter Άιζαξον. Εάν κάποιος έκανε ταινία αυτή τη βιογραφία, ποιος θα θέλατε να την κάνει. Γιατί αν την κάνει αυτός που λένε είναι Θεοδόρο, είναι ο Ντάρεν Αρονόφσκι μιλάμε για παράνοια. Μιλάμε για Requiem for a Dream. Α, κατάλαβες, Θανάση. Μόνο αυτός. Θέλω τόσο πολύ να γίνει η βιογραφία του Elon Musk ταινία από τον Darren Aronofsky. Δεν θα με πείραζε να τον παίξει Kathy Bates. Έχεις δει όλα αυτά τα memes. Είναι ολόιδιοι. Είναι ολόιδια με την Cathy Bates. Συγγνώμη, αλλά και άλλε γυναίκε έχουν κάνει άντρικου ρόλου στο σινεμά, όπω, α πούμε, η Kate Blanchett και του έχουμε αποθεώσει. Γιατί να μην κάνει Cathy Bates τον Elon Musk σε σκηνοθεσία Ντάρα να Γιατί να μην γίνει. Θέλω τόσο πολύ να γίνει. Σε νέα τώρα του Χόλιγουτ, να σα πω ότι έληξε η απεργία των ηθοποιών. Που σημαίνει ότι αρκετέ παραγωγέ θα ξαναξεκινήσουν. Λένε κάποιε από τέλη Νοεμβρίου ότι θα προσπαθήσουν. Οι σεναριογράφοι θυμίζουν ότι έχουν γυρίσει αρκετό καιρό. Τον ηθοποιών η απεργία έληξε αρχέ Οκτωβρίου, αλλά ακόμα δεν είναι, λέει, έτοιμε οι παραγωγέ. Ωστόσο, εγώ ρώτησα την Ιωσήφίνα Γρυβαία, η οποία μου είπε ότι κάποιε από τι σειρέ που θα ξεκινήσουν, μάλλον παραγωγή τώρα τέλη Νοεμβρίου. Μετά δηλαδή το Thanksgiving που έχουμε πια και στην Ελλάδα θανάσει. έχουν καλέσει Thanksgiving dinner μεγαλοπούλα. Εμένα με έχουν καλέσει. Λοιπόν, είναι το Stranger Things. Yay! Το Yellowstone. Yay! Αρκεί κάποιο να το φέρει στην Ελλάδα. Από το Elementary Disney Plus. Φανταστικό. Grey's Anatomy. Παιδιά, το βλέπω 20 χρόνια. Δηλαδή, ένα ενήλικο παιδί που ψηφίζει. Μη μου το σταματήσετε τώρα. Young Sheldon. Σε κάποιους όπως σας αρέσει πάρα πολύ The Equalizer, Blue Bloods, Pretty Little Liars Το Sandman στο Netflix μου άρεσε πάρα πολύ και διάφορα άλλα που δεν τα ξέρουμε εδώ και δεν παίζονται. Όμω, αν αυτέ οι σειρέ ξεκινήσουν τώρα, το προλαβαίνουμε για 24 τέλη προ 25. Δηλαδή, μην περιμένουμε τρία χρόνια να δούμε το τέλο του Stranger Things. Και παίρνω την πάσα μου και περνάω στι σειρέ που έχουμε στα χέρια μα. Και μια και είπα για την τελευταία σεζόν του Stranger Things, α μείνω στο Netflix για να σα πω για την τελευταία σεζόν του The Crown που από σήμερα μπορείτε να δείτε. Η τελευταία σεζόν του The Crown έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Τα πρώτα επεισόδια, τα τέσσερα, θα τα δείτε τώρα και τα υπόλοιπα που δεν ξέρω πόσα είναι θα τα δείτε 14 Δεκεμβρίου, όχι πολύ μακριά. Αυτά τα επεισόδια, παιδιά, τα τωρινά, είναι με την Ταϊάννα όταν πια αρχίζει να έχει σχέση με τον Ντόντι Αλφαγέτ, μέχρι και το θάνατό της. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος αυτή της σεζόν που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Netflix, η Νταϊάννα πεθαίνει. Οπότε και αυτό το έχω παρακολουθήσει όλες τις προηγούμενες πέντε σεζόν, είναι μια σειρά που αγαπάω, που είναι κινηματογραφικού επίπεδου και φυσικά θα δω και την τελευταία αυτή σεζόν που λένε ότι έχει κάνει πιο έξαλλη από ποτέ και από όλες τις άλλε τη βασιλική οικογένεια. Ακόμα και γι' αυτό θα τη δω έξτρα πολύ. Συνεχίζω θα μείνω στο Netflix και θα πάμε σε μία παιδιά μίνι σειρά όνειρο. Είναι μόνο τέσσερα επεισόδια και λέγεται All the light we cannot see. Παίζουν ο Μάρκ Ράφαλο και ο Hugh Λόρι έτσι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς που ξέρετε. Αλλά παίζει και ο πρωταγωνιστής του Dark αν το έχετε δει. Η υπόθεση είναι και συγκινητική και περιπέτεια. Τι συμβαίνει στο All the light we cannot see. Η Μαρή Λόρ είναι ένα τυφλό κορίτσι στο Παρίσι. Ζει κοντά στο Μουσείο Φυσική Ιστορία που δουλεύει ο μπαμπά τη. Όταν είναι 12 χρονών, teenager δηλαδή, οι Ναζί καταλαμβάνουν το Παρίσι, οπότε μπαμπά και κόρη το σκάνε σε μία έτσι μικρή κοινότητα προστατευμένη, το Σεν Μαλό. Εκεί ζει ο προωθείο, να το πούμε έτσι, τη Μαριλόρ, που τον υποδίεται ο Χιου σε ένα πολύ ψηλό σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Μαζί του έχουν πάρει αυτό που είναι το πιο πολύτιμο αλλά και το πιο επικίνδυνο κόσμημα, έκθεμα του μουσείου. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Σε μία μικρή πόλη που όλη της οικονομία στηρίζεται σε ένα ανθρακοριχείο, ο Βέρνερ Φένινγκ, αυτό είναι ο πρωταγωνιστή του Dark, είναι ένα ορφανό που μεγαλώνει μαζί με τη νεότερη αδερφή του και έχει πάθει τρέλα με το ραδιόφωνο. Με έναν ασύρματο κοινό που του φέρνει νέα και ιστορίε από μέρη που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ. Ο Βέρνερ γίνεται εξπέρ σε αυτό και στο να τα επισκευάζει και στο να τα κατασκευάζει. Οπότε αναγκαστικά τον παίρνουν οι Ναζί για να εντοπίζει τους αντιστασιακού. Δεν θέλει καθόλου να είναι εκεί. Δεν είναι δηλαδή στις τάξεις των Ναζί από επιλογή του. Τον έχουν πάρει αναγκαστικά. Αυτά τώρα όλα που σας είπα, από τη μία ο Βέρνερ και από την άλλη η Μαρί Λόρ και ο μπαμπάς της που τον κάνει ο Μαρκράφαλο, θα έρθουν και θα ενωθούν και θα συνδεθούν σε μια ιστορία που είναι και με σασπένς, αλλά δεν είναι αυτό ρε παιδί μου το χαρακτηριστικό της. Το χαρακτηριστικό της είναι μια φοβερή γλύκα, μια φοβερή ελπίδα, ένα φοβερό φως. Ακριβώς σαν αυτό που λέει στον τίτλο. Είναι τέσσερα μεστά επεισόδια. Δεν θα χρειαζόταν ούτε μισό πέμπτο. Είναι πώς σας έλεγα και για τη φώνησα, ολόσωστη και τέλειο το timing. Είναι μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που θα απολαύσετε πάρα πολύ και στηρίζεται και σε ένα πολυβραβευμένο βιβλίο. Οπότε, αν θέλετε, ψάξτε και το βιβλίο, είναι με τον ίδιο τίτλο, All the Light We Cannot See. Προχωράω. Πάμε Disney. Είναι μία σειρά που την περίμενα πάρα πάρα πολύ. Και η οποία λέγεται Murder at the End of the World. Φόνος στο τέλος του κόσμου. Παίζει το Emma Corrine που έκανε την Diana σε προηγούμενη σεζόν και είναι gender neutral, δηλαδή η εντονυμία που θέλει να χρησιμοποιούν για εκείνη είναι they them, άρα δυστυχώ τα ελληνικά είναι πιο άκομψο, το αίμα κορίν, και ο Clive Owen. Και η υπόθεση είναι σχεδόν με τα φυσικά crime. Δεν έχει μεταφυσικά στοιχεία, είναι με τα φυσικά crime όμω. Και έχουν βγει στο Disney δύο επεισόδια, συνολικά είναι 7, καινούργια επεισόδια έχει κάθε τρίτη. Η υπόθεση έχει ω εξή. Ένα εγκεντρικό δισεκατομμυριούχο, που είναι ο Κλάιβ Όεν, καλεί σε ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο retreat, σε μαγική τοποθεσία, 11 ανθρώπου και μία δωδέκατη, που είναι η Ντάρμπι Χαρτ, αυτή είναι το αίμα κορή, που είναι και amateur detective αυτή. Είναι αριστεχνή detective, θέλει να λύνει μυστήρια. Εκεί λοιπόν διαπράττεται ένα φόνο. Αυτή προσπαθεί να το λύσει αποδεικνύεται ότι τόσο ο δισεκατομμυριούχος όσο και οι 11 υπόλοιποι καλεσμένοι έχουν, να το πω κόμψα, αντικρουόμενα συμφέροντα. Όμω ο δολοφόνο συνεχίζει να είναι ανάμεσά του, γιατί δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού. Είναι πραγματικά στο τέρμα του κόσμου αυτό το retreat. Και πρέπει να βρεθεί πριν σκοτώσει κι άλλον. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Σιφίνα Γρυβαία, ότι εμεί ακούμε ένα κλασικό χουντάνιτ ένα απομακρυσμένο retreat, 12 καλωσμένοι, ένα σε κεντρικό δισεκατομμυρίουχο, σαν το knives out σχεδόν ακούγεται. Επειδή όμω η δημιουργό του, η Brit Marling, έχει κάνει το OA, αν το έχετε δει στο Netflix, ένα τελείω φουτουριστικό, κουλό cool θα το πω, series, μην περιμένετε ένα κλασικό χουντάνι, σαν το Only Murders in the Building, να περιμένετε πολλά περισσότερα. Τα δύο επεισόδια που έχουν βγει και έχω δει, δεν είναι απλά πάρα πολλά υποσχόμενα, είναι φανταστικά. Και επειδή έκατσα και έψαξα κριτικέ από ανθρώπου, κριτικού ενώ, που του έχουν δείξει προφανώ και άλλα επεισόδια, είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Θα σα θυμίσω ότι 22 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, ξεκινάει και το Φάργκο. Το οποίο είναι λατρεμένη σειρά. Ξεκινάει το Φάργκο στην Κοσμοτέ ακριβώς μία μέρα μετά την προβολή του διπλού πρώτου επεισοδίου στην Αμερική. Θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ έχουμε Τζούνο Τέμπλ από Τεντ Λάσο και Τζον Χαμ και έχει όλη αυτή την weirdosini, να το πω έτσι, του κλασικού φάργκο. Η Τζούνο Τέμπλ παίζει, ας πούμε, μία νοικοκυρά που μόνο νοικοκυρά δεν είναι και ο Τζον Χαμ μαζί με άλλου δύο, αυτούς οι οποίοι την καταδιώκουν, αλλά για ένα ικανό διάστημα δεν ξέρουμε αν την καταδιώκουν επί καλό ή επί κακό, και τι στην ευχή συμβαίνει. Είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι το Φάργκο δεν θα με απογοητεύσει, δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ, ποτέ, ούτε μία σεζόν. Οπότε το περιμένω πώ και τι. Να πάμε λίγο και στο βιβλίο. Να πάμε λίγο και στο βιβλίο. Θα σα κρατήσω στο κλίμα του φόνου στο τέλο του κόσμου και του Φάργκο. Κοινό crime, αλλά with a twist, με ένα πολύ ενδιαφέρον twist. Μιλάω για το βιβλίο «Δάκρυα Ξηράφη», που είναι του S.A. Cosby. Αυτός θεωρείται μάστερ του νουάρ, αλλά όχι οποιοδήποτε νουάρ. Του southern νουάρ, του νότιο-αμερικάνικου νουάρ. Ε, έχει πολύ γρήγορη δράση αρχικά. Και θα πω ότι είναι και συναρπαστικό. Και θα πω ότι έχει και κάνα δύο στοιχεία που το διαφοροποιούν από οποιοδήποτε άλλο «Α, μια δολοφονία», «Α, κάποιος προσπαθεί να τη λύσει» βιβλίο. Ο Αφροαμερικανός Άιζέια και ο λευκός σύζυγός του, Ντέρεκ, αυτό είναι το πρώτο «ουψ, δεν το περίμενα», πέφτουν θύματα άγριας δολοφονίας. Οι δύο πατεράδες τους, ο Άικ και ο Μπάντι Λί, καταραίων με την είδηση, παρότι είχαν αποξενωθεί από τους γιους τους, γιατί ένιωθαν μεγάλη ντροπή για τις επιλογές τους οι ίδιοι τώρα, οι μπαμπάδε, έχουν κάνει χρόνια φυλακή και προσπαθούν να ξεπεράσουν το εγκληματικό του παρελθόν σε αυτή τη φάση ζωή. Όμω, αυτή η τραγωδία, η δολοφονία των γιών του, φέρνει του δύο πατεράδε αφενό κοντά μεταξύ του, αφετέρου ξανά κοντά στον υπόκοσμο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συναντιούνται και μπροστά στην τραγωδία υπερβαίνουν τις προκαταλήψεις τους, που ήταν και οι λόγοι που είχαν αποξενώθει από τους γιους τους, και ξαναπέφτουν στα σκοτεινά μονοπάτια από τα οποία προσπαθούσαν να ξεφύγουν για να βρουν τους δολοφόνους και να πάρουν εκδίκηση. Και δεν είναι πολύ typical που λέμε ιστορία και είναι πάρα πολύ καλογραμμένο βιβλίο όχι αυτό που λέμε την πιο εύκολη ανάγνωση του κόσμου κάποιον δολοφόνησαν ας ψάξουμε να βρούμε τι έγινε. Είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ξαναλέω δάκρυα ξηράφη του S.A. Cosby εκδόσεις Gutenberg. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, αλλά έχω να σας ρίξω μία βομβίτσα, ένα μπουρλότο. Θανάς το ξέρω ότι έχω κάνει πολλές κοπάνες αυτό το μήνα, αλλά θέλω να με δικαιολογήσετε γιατί η κοπάνα μου την ερχόμενη εβδομάδα είναι δικαιολογημένη και την ξέρετε πριν το καλοκαίρι. Γιατί θυμάστε το δράμα μου με τα ιστήρια της Μαντόνα. Που τα είχα πάρει για να πάω να τη δω στο Μιλάνο και μετά αυτή είχε αρρωστήσει το καλοκαίρι. Και σα έλεγα ότι θα τα χάσω τελικά και ξεαρώστησε και το τουρ της ξεκίνησε. Έχω ακούσει διθυράμβους και για το O2 Arena στο Λονδίνο και για το Παρίσι. Τώρα έχει και ένα κείμενο το News 24-7 γι' αυτό. Έρχεται λοιπόν η συναυλία της Μαντόνα την επόμενη εβδομάδα στο Μιλάνο και εγώ πρέπει να πάω παιδιά. Είναι και τα γενέθλια του Άρη. Πέφτει και πέμπτη που εγώ ηχογραφώ. Δεν προλαβαίνω να πετάξω πίσω Παρασκευή για να έχετε επεισόδιο. Οπότε θα κάνετε μία υπομονή ακόμα, μία εβδομάδα χωρίς been there done that, αλλά σκεφτείτε ότι θα γυρίσω και θα έχω να σας πω για Μιλάνο, για Μαντόνα και για γήπεδο, γιατί θα πάω και γήπεδο, Μίλαν Φιωρεντίνα. Μέχρι τότε θέλω να σας προσέχετε, να φοράτε ζακέτα οπωσδήποτε κρυώνει ο καιρός, να μου μείνετε υγιείς χωρίς κράκεν και να δώσουμε ένα ραντεβού την παράλληλη εβδομάδα. Και υπόσχομαι, χωρίς μεγάλα λόγια γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, ότι θα το πάμε παιδιά τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα σε ρί χωρίς να μου βάλετε αποσία. Ήταν η Μίνα Μπιράκου και το Been There Done That. Πολλά φιλιά!